τη δημοκρατία. Και τη δημοκρατία θα την εκτιμήσουμε και όταν θα δούμε τι συμβαίνει σε κράτη που δεν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να μιλήσουν, που όταν μιλούν και λένε μία γνώμη που δεν συμφέρει τις κυβερνήσεις, τους βάζουν μέσα στη φυλακή. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή ο ανώτατος, η ανώτατη θέληση είναι ο νόμος, όπου όλοι είμαστε ίσοι, και όχι ο άρχοντας, ο οποίος διοικεί με τη δική του πρωτοβουλία και με τους δικούς του κανόνες. Εδώ λοιπόν έρχεται μία άλλη έννοια, η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Ποια είναι η έννοια, δεν είναι πολιτική η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Λαϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι ο λαός εκφράζει τη θέλησή του σαν η υψίστη αρχή η οποία καθορίζει τον μέλλον του. Ο λαός διαγράφει το πεπρωμένο του και όχι οι άλλοι. Είναι λοιπόν αδύνατο στο σύγχρονο κόσμο να μην έχουμε τη λαϊκή κυριαρχία που είναι εθνική κυριαρχία, να μην έχουμε το κράτος δικαίου που προϋποθέτει νόμους που έχουν ψηφιστεί από την Βουλή, αλλά οι νόμοι βασίζονται στα δικαιώματα του ανθρώπου, εκ των οποίων τα δύο, όπως σας είπα, είναι η ελευθερία και η ισότητα. Τι σημαίνει, εάν υπάρξει ένας νόμος, ο οποίος θα θέλει να επιβάλλει τη σκλαβιά, ο νόμος θα δώσει μια έκδοση. Εάν υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος θέλει να επιβάλλει το ρατσισμό, ο νόμος αυτός είναι, είναι άνθρωπος, αυτόματα. Γιατί αντιτίθεται σε συνταγματικά δικαιώματα, τα οποία είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, σύμφωνα με το πνεύμα του κυβερνήτη, τον Λάκης Λάιον, είναι θεμελιώδεις αρετές και ιδιότητες του ανθρώπου σαν αυτοτελούς προσωπικότητος που ζει σε ένα χώρο και απαιτεί το σεβασμό από τους άλλους. Στα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχει μία έννοια της οποίας το περιεχόμενο δεν έχει καθοριστεί. Γιατί δεν εξαντλείται. Αυτή η έννοια λέγεται ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν είναι ένα τοπικό δικαίωμα. Είναι η μητέρα των τοπικών δικαιωμάτων. Και τι δηλώνει. Δηλώνει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως πολίτη και ως όν μεταφυσικό. Γιατί η ζωή είναι υπέρβαση. Υπερβαίνει κανείς τις δυνάμεις του, όπως και υπερβαίνει τις επιθυμίες του για να δείξει ότι δεν είμαστε απλώς ζώα με φορμές. Και υπάρχει και μία άλλη υπέρβαση, το να μπορέσει να δει τι υπάρχει πέρα από το μυστήριο του όντως. Αυτός ο κόσμος εξαντλείται σε αυτό που βλέπουμε ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το συζητάμε, αλλά μας διηγεί. Η ζωή διηγεί. Η ζωή είναι λοιπόν η υπέρβαση. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε μια κοινωνία δικαίου, θα πρέπει οι νόμοι να εκφράζουν γενική του θέληση. Δηλαδή, την κυριαρχία του λαού. Και η κυριαρχία του λαού εκφράζεται
τους νόμους. Τους νόμους τους οποίους τους έχει τεθεί το κράτος και όχι ο τύραννος. Και λένε ότι ο νόμος αντιπροσωπεύει τη θέληση του λαού. Εδώ άρχισα να σκέπτομαι κάπως με κάποιο μεγάλο δισταγμό, λέγοντας ότι πραγματικά ο νόμος εκφράζει τη θέληση του λαού. Δεν το νομίζω. Ο νόμος εκφράζει τη θέληση αυτών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον λαό. Δηλαδή, η γενική θέληση είναι μια πολιτική θέληση, η θέληση των πολιτών, να δώσουν την εξουσία για την ψήφιση του νόμου σε όσους τον αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή, οι βουλευτές. Εφόσον οι βουλευτές έχουν βγει με δημοκρατικά νόμιμα μέσα, εκείνοι αντιπροσωπεύουν την θέληση του λαού. Είναι όμως αυτό αλήθεια, είναι σωστό? Εάν θα πάρουμε τη διεθνή εικόνα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ταύτιση μεταξύ της θέλησης της πραγματικής του λαού και των νόμων των οποίων εξήγησαν οι αντιπρόσωποι του λαού. Ας έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η ελληνική πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι πολλές διαμαρτυρίες γίνηκαν για να μην ψηφιστούν τα μνημόνια. Δεν σχολιάζω πολιτικά τα πράγματα.